καθώς ερχόμουν στο στούντιο, πέρασε από το μυαλό μου μία σκέψη που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί κι άλλος, όμως εγώ θα το βάλω σε πράξη. Σήμερα θα σας ταξιδέψω σε κάθε άκρη της χώρας, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τον Εύρο έως την Κρήτη, από την Κεφαλονιά έως τη Σάμο, από τους Οθωνούς έως το Καστελόριζο και έως την Κύπρο μας, από τον Εύρο έως την Κρήτη, από το Ιόνιο έως το Αιγαίο, από τους Οθωνούς έως το Καστελόριζο και την Κύπρο μας. Ξεκινάμε το όμορφο ταξίδι μας από τα ιστορικά Τρίκαλα. Ένα υπέροχο μέρος που κοντά στα άλλα έχει και μεγάλη παράδοση στο ποδόσφαιρο. Για σας λοιπόν, τους λάτρεις του αθλήματος, συνδεόμαστε για το μεγάλο ντέρμπι της περιοχής. Κρία Βρύση εναντίον Βασιλικής. Οι παίκτες μάχονται. Οι εξέδρες βράζουν. Πανέρος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα πλησιάζει ο διετής ανάμεσης να δει κατάχαση. Συμβεί. Θα μας χαλάει στα σάββατα. Θα μας χαλάει στα σάββατα. Κοντά στα ιστορικά Τρίκαλα βρίσκεται η μαρτυρική Λάρισα. Όλα στη Λάρισα είναι μεγάλα. Από τις έφορες πεδιάδες της μέχρι τον ποταμό της, τον ονομαστό Πηνιό. Από την πρωταθλήτρια και κυπελούχο ποδοσφαιρική της ομάδα μέχρι τα παγκάκια. Φοβάμαι ότι για τα τελευταία δεν γνωρίζετε πολλά, αλλά μην ανησυχείτε. Εγώ είμαι εδώ. Εσύ είσαι ένας ψηλός άνθρωπος. Πρέπει να ανέβεις στο σκαλοπατάκι, να πας να καθίσεις για να το δούμε στις αναλογίες ενός ανθρώπου. Λοιπόν. Α, μπράβο. Έτσι θα το καταλάβω. Κάπου εδώ χάνομαι εγώ μέσα στο παγκάκι. Το παγκάκι μόνο του, χωρίς τον άνθρωπο πάνω. Λοιπόν, δεν είναι Μινιόν ο Αλεξανδρός, είναι 1,90 κάτι. Και τώρα, ετοιμαστείτε για να πάμε στις θρυλικές Σέρες. Ποιο όνομα σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς Σέρες? Καπουκίδη. Και αυτό σωστό. Όμως οι Σέρες είναι γνωστές για τη μεγάλη γιορτή του Τσίπουρου που γίνεται κάθε χρόνο στο Νέο Πετρίτσι. Πρόκειται για ένα αληθινό γλέντι που ξεχυλίζει από χορό, χαρά και φυσικά τσίπουρο. Για 16η χρονιά, στο Νέο Πετρίτσι του Δήμου Συντικής διοργανώθηκε η γιορτή τσίπουρου. Η πλατεία του χωριού γέμισε από επισκέπτες και μη που ήρθαν στο χωριό για να περάσουν ένα όμορφο μεσημέρι Κυριακής. Το τσίπουρο έρεε άφθονο. Γιορτή. Κάθε χρόνο και καλύτερα. Μπράβο στα παιδιά. Το τσίπουρο αιρέα αυτόνο. Σαν του τάρτσου βαλίδες δεν υπάρχει ράτσα. Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι. Βγάλαμε και δήμαρχο το Τάσιο το Γεώργιο και είμαστε αλφα εθνικοί. Το τσίπουρο ωραίο σήμερα που μοιράζεται εδώ στο δόσιο. Εγώ δεν πίνω τσίπουρο, κύριε Βαΐα. Δεν είμαι πότης. Δεν πίνω. Τσίπουρο καλό. Τσίπουρο τέλειο. Τέλειο τσίπουρο. Δοκιμάσες. Ένα δοκιμάσεις. Να, 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 και να, 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 να. Δυστυχώς, οι πολιτικές εξελίξεις μας υποχρεώνουν να επιστρέψουμε στην Αθήνα. Έχει δημιουργηθεί θέμα με τις δηλώσεις του αξιόλογου στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, συντρόφου Μπαλαούρα. Βγαίνουν κάποια συνείδητοι και βάζουν στο στόμα του λόγια τα οποία εκείνος ποτέ δεν είπε. Σιγά που θα τους άφηνε να αλωνίζουν. Αγανάκτησε ο άνθρωπος και τους τα έπαινα χεράκι. Εσείς είπατε πριν από λίγη ώρα ότι δεν με χωράει πλέον αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε να δείτε, καταρχάς εγώ δεν είπα πουθενά δεν με χωράει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Παντού σε όλα τα site αυτό υπάρχει ως τίτλος πριν από λίγη ώρα. Εντάξει, να φτιάχνουν ιστορίες. Να γιάσει το στόμα σου, κύριε Μπαλαούρα μου. Τους εξέθεσες ανεπανόρθωτα. Έτσι θέλουν. Μήπως και βάλουν μυαλό. Για να τελειώνουμε, τι ακριβώς είχατε πει για το συγκεκριμένο θέμα? Εσείς πώς θα κινηθείτε πολιτικά, δηλαδή? Εσείς ο ίδιος, ως Μάκης Μπαλαούρας. Κοιτάξτε να δείτε. Βλέπω ότι δεν με χωράει πια αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε να δείτε. Καταρχάς, εγώ δεν είπα πουθενά δεν με χωράει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Παντού σε όλα τα site αυτό υπάρχει ως τίτλος πριν από λίγη ώρα. Να φτιάχνουν ιστορίες. Καλά
είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Κοντεύουμε να γίνουμε πρωινή εκπομπή. Εμείς ήρθαμε για να σας ψυχαγωγήσουμε, να περάσουμε καλά, να το ρίξουμε έξω, να χαλαρώσουμε. Το σύνθημά μας είναι ένα. Όχι άλλα νεύρα. Σπύρο μου, για, συμπλήρωσε εσύ ό,τι θέλεις πριν τοποθετηθώ κι εγώ, έλα αγάπη μου. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Τα φαρμακεία είναι πρώτης επιλογής για τους ληστές. 6 ώρα το απόγευμα έγινε η ληστεία που σας έστειλα στο βίντεο. Και αποδεικνύει ότι δεν είναι σκηνοθετημένο. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Πολυκάρπου που για ακόμα μία φορά θέλει να με εκθέσει. Και το έκανε θέμα ενώ ξέρει την αλήθεια. Και επιβεβαιώνω την αλήθεια με τη δεύτερη ληστεία που έστειλα στο βίντεο. Ποιος θέλει να σε εκθέσει? Η Έλενα να σε εκθέσει. Να θέλει να με εκθέτει. Ποιος Σπύρο μου να σε εκθέσει? Είσαι καλά Σπύρο μου. Τι είναι αυτά που λες? Κάνω τη δουλειά μου. Όταν είπα και όλο το θέμα, είπα ντροπή, είπα ντροπή σε αυτό που τους κάνουνε. Έχει γίνει νούμερο ένα κατίνα της τηλεόρασης. Εγώ έστω πληρώνομαι έπαιζε πολλά χρόνια για να κάνω την κατίνα και την κάνω με αξιοπρέπεια. Εγώ έχω αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν πήγα στο Survivor για να κάνω ό,τι έκανες εσύ πολλές φορές. Πληρώνομαι 28. Είναι η δουλειά μου. Την κάνω επαγγελματικά, Σπύρο, αυτή τη δουλειά εγώ. Ντροπή, 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 ντροπή. Ξαναδες πώς πάσαρα το βίντεο, Σπύρο. Κατέβαινα, θα φύγω. Ποιος το είπε ότι είναι καλά? Δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο η Έλενα. Λένε. Σπύρο μου, όχι και να μου πεις δύο λεπτά, όχι, όχι, εδώ. Σας παρακαλώ, μισό λεπτό. Έλενα, Έλενα, εγώ σήμερα άκουσα τα ζώδια και μου πάνε κάτι απέναντι θα σε ταράξει. Αδιαφορώ εντελώς για τις καιρικές συνθήκες. Ό,τι καιρό και να κάνει, εγώ επιμένω στο χριστουγεννιάτικο κλίμα και σας καλώ να κάνετε το ίδιο. Στολίστε το δέντρο και βάλτε να παίζουν όλα τα CD με τα χριστουγεννιάτικα. Μην κολλήσετε όμως και φέτος με τη Μαράια Κάρη. Χριστουγεννιάτικο τραγούδι βγάζουν και οι δικοί μας καλλιτέχνες. Κυκλοφορώ ένα τραγούδι δικό μου, στίχους δικούς μου, μουσική Μαρίας Ψημόπουλος, χριστουγεννιάτικο, στο οποίο συμμετέχουν πάρα πολλοί φίλοι μου τραγουδιστές. Αυτή η δουλειά που κάνω είναι δύσκολη, αλλά μου προσφέρει και μοναδικές συγκινήσεις. Ίσως η μεγαλύτερη είναι το τραγούδι που ακολουθεί. Μία θεϊκή φωνή και ένα αριστουργηματικό ντεκόρ θα μας ταξιδέψουν στην παραμυθένια χώρα των Χριστουγέννων. Λόγο, αλλά ευνηδίως με έπιασε μια θλίψη. Έχω όμως το φάρμακο που ονομάζεται My Style Rocks. Το συνιστώ και σε εσάς. Όταν περνάτε κάπως δύσκολα, πηγαίνετε στο Sky και την κεφάτη εκπομπή μόδας. Στο τέλος, σερβίρετε κονιάκ και παξιμαδάκι. Και τώρα θα κάνουν είσοδο τα κορίτσια μας. Η πίκρα σήμερα. Πιο γνωστός τηλεοπτικός ρεπόρτερ αγοράς. Πολλοί διεκδικούν τον τίτλο, αλλά αυτός που τον έχει κατακτήσει με το σπαθί του είναι ο συμπαθέστατος Γιώργος Τσελίκας. Προσοχή παρακαλώ, γιατί υπάρχει μία παρεξήγηση. Όλοι νομίζουν ότι ο καλός συνάδελφος δεν είναι παρά ένας χιουμορίστας που συνεχώς κάνει πλάκες. Αυτή πραγματικά είναι σαρδέλα. Ναι, ναι. Όπα. Ναι, τι είναι? Τσαούσι. Μας την πέσαμε. Τσαούσι. Τσαούσι. Α, ψητά αυτά. Ναι. Άλλο πράγμα. Ναι, Μανούλα μου, το είδα. 8% βάλτο εκεί στην άκρη. Κάτσε. Ευτυχώς που δεν τρώει καραφλό μεζέ. Ευτυχώς που δεν τρώει καραφλό μεζέ. Για δες γουλί αν έχει. Άσπρο γουλί. Γιατί έχω εγώ 2-3 στον κύπα μου. Είπατε το κεφάλι μου, γουλί.
Σε αυτό το σημείο θα αποκαταστήσω μια ιστορική αλήθεια. Ο Γιώργος Τσελίκας δεν είναι μόνο ουάου και αχαχούχα, διαθέτει μια πολυεπίπεδη τηλεοπτική προσωπικότητα και έχω τις αποδείξεις. Πάνω στο Θεό έχουν πάει μετά από το... Κάτσε ρε Κώστα, μιλάω τώρα, μετά θα δουλέψεις. Τάσο, περίμενε, ένας-ένας. Τάσο, κάνω τη διά. Ρωτήστε παιδιά, να ρωτήσω και πριν, ας το πριν να κρυβίνουν. Κλείστο. Λέγε Αντώνιο, πού είσαι Αντώνιο. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Στην Κοσμάρα σου, εδώ σου λέω, ναι. Κοιτάς από εκεί. Πριν Ουκρανίας, ποιες ήταν οι τιμές. Ωραία, περίμενε τα σούλ, περίμενε Μανούλα μου. Όπως έχετε αντιληφθεί, μου αρέσουν τα πιο ψαγμένα θέματα. Δεν λέω, καλό είναι και το lifestyle και οι μόδες, όμως ο άνθρωπος έχει ανάγκη να καλλιεργήσει το πνεύμα του. Με ιδιαίτερη λοιπόν χαρά υποδεχόμαστε ένα διανοούμενο που έχει να προσφέρει πολλά στην πνευματική μας ανύψωση. Για μένα μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον Έκτορα Μποτρίνη. Όλοι κρύβουμε ένα τέρας μέσα μας. Αλλά σε κάποιους ανθρώπους αυτό το τέρας κερδίζει. Μην ψάχνετε τα δύσκολα. Απλότητα. Η εξουσία δεν αλλάζει τον άνθρωπο, τον αποκαλύπτει. Καλύτερα μια καλή σαρδέλα από ένα κακό αστακό. Βρίσκεις την ευτυχία τη στιγμή που πάβεις να την αναζητάς. Όταν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι άψογο, χρειάζεται ένα σοφός για το αλάτι. Εδώ δεν είμαστε και τόσο σοφοί. Δεν κάνω προσευχές. Δεν αναζητώ την βοήθεια έξω από μένα. Αναζητώ τη βοήθεια μέσα μου. Πολλές φορές τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Τρομακτικό δεν είναι να πεθαίνεις. Τρομακτικό είναι να μη ζεις. Θέλω και εγώ να συνεισφέρω σε αυτή τη συζήτηση με τα μεγάλα νοήματα. Δεν ξέρω κατά πόσο έχετε καλλιεργήσει τον εαυτό σας, ώστε να αντιληφθείτε αυτό που θα σας πω ευθύς αμέσως, αλλά έχω υποχρέωση να το επικοινωνήσω. Θα αναφερθώ στο κάθε είδους τραύμα. Το τραύμα είναι πότε εδώ και πότε εκεί. Αθηναής. Ό,τι χρειαστείτε, ζητήστε το από εκείνον. Πήγαινε να βρεις ποιος διέταξε το θάνατό μας, άντρα μου. Εμείς είμαστε σε ασφαλή χέρια. Ποιος σηκώθηκε μια πρωίαν. Φως φανάρι είναι, καπετάνιε. Τι χάρηκα για τη σημερινή εκπομπή. Και τι δεν είχε. Ελπίζω να την ευχαριστηθήκατε κι εσείς και να μην σας πήρε ο ύπνος. Ιορδάνη, εσύ τέτοια ώρα τι κάνεις, πες μας. Για να σας πω την αλήθεια, μόλις γυρνάω σπίτι, βάζω τα νέα και με παίρνει ο ύπνος. Yeah.